Η βιβλιοθήκη, στην οποία ανήκει η συλλογή αυτή, έχει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς και οποιονδήποτε φιλομετρητή ιστοσελίδας, να διαχειριστεί το περιεχόμενο που διαθέτει μέσω της υπηρεσίας του ΕΚΤ Αβέκτη ΟΠΑΚ. Αναφορικά με τις βιβλιογραφικές εγγραφές που είναι διαθέσιμες από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ στη συλλογή της βιβλιοθήκης, παρέχονται ποικίλες λειτουργίες όπως διασύνδεση ή αποσύνδεση βιβλιογραφικών εγγραφών από το ψηφιακό υλικό, εισαγωγή νέων βιβλιογραφικών εγγραφών σε μορφή ISO 27009 Unimark, διαγραφή βιβλιογραφικών εγγραφών, γρήγορη αναζήτηση βιβλιογραφικών εγγραφών με λέξη από τον τίτλο, άμεση εμφάνιση των διασυνδεμένων και μη διασυνδεμένων με ψηφιακό υλικό εγγραφών. Για να συνδεθείτε ως βιβλιοθήκη με τον ειδικό λογαριασμό του διαχειριστή στην υπηρεσία Avecti OPAC, από την δεξιά πλευρά της σελίδας, πατάτε το κουμπί «Σύνδεση» και πληκτρολογείτε τα σχετικά στοιχεία πρόσβασης του διαχειριστή που σας έχουν κοινοποιηθεί από το ΕΚΤ. Αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό σας, μεταφέρεστε στο τμήμα υπηρεσίας που μπορεί να διαχειριστεί μόνο η βιβλιοθήκη. Από την αριστερή πλευρά της σελίδας επιλέγετε «Διαχείριση μεταδεδομένων». Εμφανίζονται όλες οι εγγραφές της συλλογής κατανεμημένες σε σελίδες στις οποίες μπορείτε να πλοηγηθείτε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται μόνο οι διασυνδεμένες με ψηφιακό υλικό εγγραφές ή μη διασυνδεμένες ή όλες. Αφού επιλέξετε την εγγραφή στην οποία θέλετε να εργαστείτε, προβάλλετε το εξώφυλλο του τεκμηρίου σε μικροφωτογραφία. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πλήρη στοιχεία της εγγραφής σε μορφή ISBD και Unimark. Αν επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε κάποιο ψηφιακό τεκμήριο με τη βιβλιογραφική εγγραφή, πατάτε το κουμπί «Προσθήκη ψηφιακού αντικειμένου». Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα διαθέσιμα μη διασυνδεμένα ψηφιακά τεκμήρια που προβάλλονται και να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει πατώντας «Προσθήκη». Το τεκμήριο διασυνδέθηκε με τη συγκεκριμένη εγγραφή. Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος αντιστοίχηση, μπορείτε να τη διαγράψετε. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα διαχείρισης βιβλιογραφικών εγγραφών, πατάτε το κουμπί πίσω του φιλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Για να προσθέσετε νέα βιβλιογραφική εγγραφή στον κατάλογο, από τη δεξιά πλευρά της σελίδας πατάτε το κουμπί «Νέα». Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε τη μάρκα εγγραφή την οποία έχετε δημιουργήσει με οποιοδήποτε σύστημα βιβλιοθήκης χρησιμοποιείτε. Η δημιουργία των βιβλιογραφικών δεδομένων που διαχειρίζεται η υπηρεσία Avecti OPAC μπορεί να έχει δημιουργηθεί με οποιοδήποτε σύστημα συγκροτεί βιβλιογραφικές εγγραφές σε ISO 27009 Unimark. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε επιλογή εγγραφής, πατάτε κλείσιμο. Αναφορικά με τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού, η υπηρεσία Avecti OPAC δίνει στο διαχειριστή του λογαριασμού της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες. Αλλαγή πρώτης σελίδας ψηφιακού υλικού, διαχείριση ετικετών ψηφιακού τεκμηρίου και αναζήτηση με βάση τον κωδικό του ψηφιακού αντικειμένου. Αν θέλετε να αλλάξετε την πρώτη σελίδα που εμφανίζεται σε μικρογραφία για το ψηφιακό τεκμήριο, από την αριστερή πλευρά της σελίδας επιλέγετε διαχείριση ψηφιακού υλικού. Πατώντας επόμενο, φτάνετε στο τεκμήριο που σας ενδιαφέρει και πατάτε «Αλλαγή cover». Επιλέγετε το νέο εξώφυλλο που θα έχει το τεκμήριο και πατάτε «Αλλαγή». Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποδώσει μία ή περισσότερες ετικέτες σε ένα ψηφιακό έγγραφο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μία επιπρόσθετη κατηγοριοποίηση των ψηφιακών εγγραφών περισσότερο ελεύθερη με βάση τις ετικέτες που έχουν αποδοθεί σε αυτό. Κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να δημιουργήσει νέες ετικέτες, λέξεις χωρισμένες μεταξύ τους με κόμμα ή να επιλέξει από μία λίστα διαθέσιμων ετικετών. Για αυτό το σκοπό επιλέγετε το τεκμήριο το οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε με μία νέα ετικέτα και επιλέγετε νέα ετικέτα. Πληκτρολογείτε στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται την επιθυμητή ετικέτα, παραδείγματος χάρη διαμαντής. Πατάτε Add και η ετικέτα σας αποδόθηκε στο ψηφιακό τεκμήριο. Για να επιστρέψετε στη σελίδα διαχείρισης ψηφιακού υλικού, πατάτε το κουμπί πίσω του φιλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Ο διαχειριστής της βιβλιοθήκης στην υπηρεσία Avecti OPAC έχει τη δυνατότητα να εγγράψει τα μέλη του συστήματος.
Οι δυνατότητες που δίνονται στους εγγεγραμμένους στο σύστημα χρήστες είναι συμμετοχή στη διαδικασία θετικής ψήφου σε ψηφιακά τεκμήρια, δημιουργία σχολείων σε ψηφιακά τεκμήρια. Για να εγγράψετε μέλη στην υπηρεσία Avecti OPAC, επιλέγετε διαχείριση μελών από την αριστερή πλευρά της σελίδας. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας πατάτε νέος χρήστης και εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου καταχωρείτε τα στοιχεία του νέου χρήστη. Μόλις πατήσετε αποθήκευση, ο χρήστης καταχωρήθηκε στο σύστημά σας. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για κάθε νέο χρήστη που επιθυμείτε να εισάγετε στην υπηρεσία. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήματος να επιλέξει συγκεκριμένα ψηφιακά τεκμήρια από τη συλλογή της βιβλιοθήκης που θα εμφανίζονται στο καρουζέλ στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να προωθήσει ή να προτείνει για ανάγνωση συγκεκριμένο υλικό στους χρήστες της υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, επιλέγετε διαχείριση αρχικής σελίδας από την αριστερή πλευρά της σελίδας. Αμέσως προβάλλονται. Στο πάνω μέρος της σελίδας τα τεκμήρια που παρουσιάζονται ήδη στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας. Στο κάτω μέρος της σελίδας τα διαθέσιμα τεκμήρια που μπορείτε να επιλέξετε ώστε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα διαθέσιμα τεκμήρια προκειμένου να εντοπίσετε τα επιθυμητά. Αν πατήσετε προσθήκη, το τεκμήριο που σας ενδιαφέρει θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας. Αν πατήσετε διαγραφή σε κάποιο τεκμήριο που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας, αυτό αφαιρείται από τα τεκμήρια που προβάλλονται στην αρχική σελίδα. Αν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσμα, πατάτε το κουμπί αρχική σελίδα που βρίσκεται στην πάνω αριστερά πλευρά της σελίδας και επιστρέφετε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας όπως τη βλέπει ο διαδικτυακός χρήστης. Στο πάνω μέρος της σελίδας προβάλλονται τα τεκμήρια που έχετε επιλέξει να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα. Αν δείξετε με το ποντίκι σας πάνω σε ένα τεκμήριο της αρχικής σελίδας, εμφανίζεται ο τίτλος του και ο συγγραφέας. Για να μεταβείτε ξανά στο διαχειριστικό τμήμα της υπηρεσίας Avecti OPAC, κάνετε κλικ στη λέξη Administration. Άλλες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την υπηρεσία αφορούν την εμφάνιση των σχετικών βιβλίων, επιλεγμένων τίτλων ή δημοφιλών τίτλων, το μέγιστο αριθμό τίτλων. Για το σκοπό αυτό, από την αριστερή πλευρά της σελίδας πατάτε επιλογές. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε εμφάνιση σχετικών βιβλίων με τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Επίσης, προσδιορίζετε αν θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα οι επιλεγμένοι τίτλοι τεκμηρίων και δημοφιλή τεκμήρια. Αφού κάνετε τις επιθυμητές επιλογές, πατάτε το κουμπί Αποθήκευση. Αν θέλετε να ελέγξετε το αποτέλεσμα, πατάτε το κουμπί Αρχική σελίδα που βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδας και επιστρέφετε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας όπως τη βλέπει ο διαδικτυακός χρήστης. Τώρα, σύμφωνα με τις επιλογές που προηγήθηκαν, προβάλλονται τα πιο δημοφιλή τεκμήρια. Για να μεταβείτε ξανά στο διαχειριστικό τμήμα της υπηρεσίας Avecti OPAC, κάνετε κλικ στη λέξη Administration. Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγιστο αριθμό τίτλων που εμφανίζονται στη μορφή καρουζέλ στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας, από την αριστερή πλευρά της σελίδας πατάτε Επιλογές. Από τις επιλογές της υπηρεσίας μπορείτε να αλλάξετε επίσης το μέγιστο αριθμό τίτλων που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Παραδείγματος χάρη, επιλέγετε 5. Πατάτε το κουμπί Αποθήκευση. Ελέγχοντας το αποτέλεσμα αρχικής σελίδας της υπηρεσίας, όπως τη βλέπει ο διαδικτυακός χρήστης, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με τις επιλογές που προηγήθηκαν, προβάλλονται τα 5 πιο δημοφιλή τεκμήρια. Μεταβαίνοντας στο διαχειριστικό τμήμα της υπηρεσίας Avecti OPAC, μπορείτε να αυξήσετε το μέγιστο αριθμό τίτλων και να επιλέξετε την εμφάνιση όχι των δημοφιλών τεκμηρίων, αλλά αυτών που έχετε επιλέξει εσείς. Για το σκοπό αυτό, στο μέγιστο αριθμό τίτλων επιλέγετε, παραδείγματος χάρη 10, και από επιλέγετε το δημοφιλών τίτλων, ενώ επιλέγετε το επιλεγμένων τίτλων. Πατάτε το κουμπί Αποθήκευση. Ελέγχετε το αποτέλεσμα στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας, όπως τη βλέπει ο διαδικτυακός χρήστης. Τώρα, σύμφωνα με τις επιλογές που προηγήθηκαν, προβάλλονται τα 10 επιλεγμένα τεκμήρια. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέγετε Αποσύνδεση από το πάνω δεξί μέρος της σελίδας.